Πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή διεθνούς δικαίου τύπου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Τι περιμένουμε τώρα το απόγευμα? Νομίζω χαμηλές είναι οι προσδοκίες και για αυτή τη συνάντηση, έτσι ακούω και καταλαβαίνω. Ναι, θα το δούμε. Από την άλλη, ξέρετε, επειδή όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο πέρσι στο Βίλνιους, όπου έγινε η πρώτη συνάντηση μετά τους σεισμούς και ξεκίνησε μια διαδικασία συμφιλίωσης ή ηρεμίας μεταξύ των δύο χωρών, και τότε δεν περιμέναμε ότι θα βγουν ανακοινώσεις ότι ξεκινάει μια διαδικασία προσέγγισης με την Τουρκία. Και γι' αυτό ελπίζω ότι μπορεί ενδεχομένως οι συνθήκες να είναι αυτές που είναι, γιατί ξέρετε, η εξελίξη Μέση Ανατολή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα τουρκικά. Εμείς το ξεχνάμε και πάντα κοιτάζουμε σε στενό πλαίσιο τα τουρκικά. Εδώ έχουμε υποδειγματική συνεργασία, προβληματική μεν, μεταξύ δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, που γειτνιάζουν σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αστάθεια, έτσι, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, κ.ο.κ. καθεξής, και παρόλο ότι έχουν και διαφορές μεταξύ τους και σε αυτά τα ζητήματα, έχουν αποφασίσει να πέσουν οι τόνοι και να συνεργαστούν, γιατί οι επιπτώσεις και στις δύο, είτε είναι το μεταναστευτικό είτε άλλες επιπτώσεις, τους αφορά, και να συνεργαστούν και να μην επιστρέψουμε στην εποχή, ξέρω εγώ, την κρίση του 20, στην παρούσα φάση. Ναι, και βέβαια, αυτό... να σας πω τώρα κάτι. Ναι. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, όπως την περιγράφετε, στα λεγόμενα ήρεμα νερά, είχαμε, ας πούμε, το πιο σημαντικό, νομίζω, και το πιο σοβαρό, το επεισόδιο στην Κάσο. Ναι, που δεν συνάδει με τα ήρεμα νερά. Εντάξει, είναι θέμα πώς το βλέπουμε αυτό. Ήρεμα νερά είναι, έτσι. Δεν ξέφυγε το επεισόδιο. Δεν ξέφυγε, αλλά φτάσαμε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά. Ναι, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί πια. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν μηχανισμοί, είτε αφορά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στρατηγικό σκέλος, είτε οικονομική συνεργασία, είτε πολιτική συνεργασία, που βοηθούν να αποτραπούν τα χειρότερα. Ξέρουμε ότι και με την ακρίβεια των Αθηνών δεν άλλαξε ποτέ η Τουρκία τη θέση της. Γιατί δεν την εφάρμοσε ποτέ η Τουρκία. Αυτό ξέρουμε. Ναι, αλλά ούτε και εμείς αλλάξαμε τη θέση μας. Και οι Τούρκοι θεωρούν ότι και εμείς παραβιάζουμε, ξέρω εγώ, μερικά από τα δικαιώματά τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι θέρμα ερμηνείας. Το γεγονός είναι όμως ότι υπάρχει μια άλλη αντίληψη. Ναι, απλώς το καταλαβαίνω όπως το λέτε, διπλωματικά όπως το λέτε. Ωστόσο, το να βάλουν τώρα στο μάθημα της γεωγραφίας και τη γαλάζια πατρίδα μέσα και να μαθαίνουν 18 εκατομμύρια παιδιά στην Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα με ό,τι αυτό σημαίνει, αυτό σε ποια στόχευση είναι? Στα ήρεμα νερά, στη διακήρυξη των Αθηνών, πού είναι? Ναι, και, εντάξει, ήρεμα νερά είναι όμως, δεν είμαστε σε ήρεμα νερά το ένα, ήρεμα νερά το άλλο, όμως δεν βρίσκουμε άκρη. Μα κοιτάξτε, τα ήρεμα νερά είναι αυτά που μας επιτρέπουν να συνομιλούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε άκρη. Μην ξεχνάμε ότι παράλληλα, γιατί ξέρετε, είναι το παράδοξο της Τουρκίας. Από τη μία, ο μέσος Τούρκος πολίτης μαθαίνει ότι μερικά από τα νησιά, ιδιαίτερα του Βορείου Αιγαίου, μπορεί να είναι τουρκικά και δεν είναι ελληνικά, επειδή η Ελλάδα. Μα αυτό δεν έχει καμία βάση όμως. Όχι, να σας πω όμως, να σας πω. Από τη μία, αυτό του λέει η κυβέρνησή της. Από την άλλη, το γεγονός ότι λόγω της συνεργασίας και με αυτήν την βίζα των 7 ημερών, χιλιάδες Τούρκοι πολίτες σε 12 νησιά του Αιγαίου, εκ των οποίων και στα νησιά τα οποία αμφισβητεί την κυριαρχία η Τουρκία, ήρθανε φέτος το καλοκαίρι και συνεχίζουν να έρθουν και περνάνε από έλεγχο από τις ελληνικές αρχές για να μπορούν να. Όχι, αυτό είναι θετικό. Δεν λέω, θετικό είναι αυτό. Δεν το συζητώ. Γι' αυτό υπάρχει, δηλαδή μπορεί να κάνει η Τουρκία δηλώσει, δηλαδή και αυτό στα σχολικά βιβλία. Το περιμέναμε, είχε ανακοινωθεί από τώρα, αλλά και πάλι αυτό που έχει βάλει η Τουρκία στα σχολικά βιβλία είναι πολύ πιο ήπιο από ενδεχομένως αυτό που περιμένουμε. Δεν προσπαθώ εδώ πέρα να δικαιολογήσω τι κάνει η Τουρκία. Εγώ απλώς λέω ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο ήρεμων νερών και προσπαθούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό, να υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη, να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Υπάρχει και κάτι άλλο που νομίζω, επειδή βρισκόμαστε σε μια επαιτειακή χρονιά, 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 50 χρόνια από την εγκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Τι είχε γίνει στο Κυπριακό, δηλαδή τώρα που συζητάμε τα λάθη μας τότε και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος να καταλήξουμε στην κατοχή, στην εισβολή και στην κατοχή, είναι ότι τότε πάλι ξεχαστήκαμε ως Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία ότι ανήκουμε, ιδιαίτερα η Ελλάδα, στο ΝΑΤΟ, στη Δύση, ότι υπήρχε ψυχρός πόλεμος και κοιτάζαμε μόνο υπό το στενό όριο των τουρκικών. Και γι' αυτό το 67... Ναι, κύριε καθηγητά, το καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά είναι δυνατόν οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να δεχθεί δύο κράτη στην Κύπρο?
Μα δεν είπα ότι το δεχόμαστε. Απλώς αυτό που λέω πια, ότι βλέπω μια αντίληψη από την ελληνική κυβέρνηση και την κυπριακή, ότι υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις πια. Δηλαδή δεν είμαστε απλώς δύο χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την Τουρκία. Είμαστε ιδιαίτερα η Ελλάδα και χώρα της Δύσης, συμμαχική χώρα, και δεν πρέπει να ξεχάσει αυτό το ρόλο της ποτέ. Και η Κυπριακή Δημοκρατία συμπεριφέρεται πια, δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά σαν να είναι σχεδόν κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, που σημαίνει και στα εσωτερικά της δεν υπάρχουν πια οι αντιρρήσεις που υπήρχαν ότι κάπου ανήκει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό είναι αντίβαρο σε οποιασδήποτε τουρκικές διεκδικήσεις. Και αυτό μας βοηθάει για να μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι και να αποτρέψουμε στο βαθμό που μπορούμε οτιδήποτε εστιάσεις των Τούρκων. Είτε αυτό είναι η αποτροπή στρατιωτική, είτε είναι και πολιτική. Δηλαδή το γεγονός ότι δίνεις ότι είσαι αξιόπιστος σύμμαχος, ότι συνειδητοποιείς ότι έχεις κάποιο ρόλο, ότι έχεις προτάσεις όχι μόνο για τα τουρκικά, αλλά γενικότερα για τις κρίσεις στην περιοχή. Έτσι. Και ενισχύεσαι γι' αυτό, αυτό βοηθάει στο να κάτσουμε κάτω με κάποιους όρους και οτιδήποτε προβάλλει η Τουρκία, είμαστε εδώ να πούμε ως εδώ. Να σας πω κάτι, αφού το ξέρετε, καθόμαστε κάτω να συζητήσουμε ένα θέμα και έρχονται οι Τούρκοι και βάζουν όλα 15. Πώς θα συζητήσεις? Μα αυτό είναι μέρος της τακτικής και της διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν το βρίσκω παράλογο. Το γεγονός όμως ότι συζητάμε είναι το ουσιαστικό και δεν είναι επίσκεψη Μητσοτάκη Ερντογάν. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου χρόνου θα πει άλλη μία που είναι το Πολιτικό Συμβούλιο. Yeah. Ξέρουμε ότι οι υπουργοί μας εξωτερικών συνομιλούν. Υπάρχουν διάφορα υπουργοί πια που συνομιλούν. Ο κ. Φραγκογιάννης κάνει τη δουλειά του στο κομμάτι της οικονομικής διπλωματίας. Όλα αυτά μας παρέχει, θέλω να πω, ένα πλέγμα ασφάλειας, δηλαδή ότι δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που προσπαθεί να εμποδίσει γενικότερα τα σχέδια ή τους προβληματισμούς της Δύσης στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Είμαστε εδώ πέρα να χτίσουμε πάνω σε αυτό και νομίζω ότι οτιδήποτε βγει σήμερα, δηλαδή το μεταναστευτικό μας αφορά και τους δύο ακριβώς, δηλαδή τα προβλήματα είναι τα ίδια και αν έχει μεγάλη ροή μεταναστών η Τουρκία, τα προβλήματα θα μας τα μεταφέρει εμάς. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Το Κυπριακό, από την άλλη που ακούμε, θα υπάρχει πρόδοση ή όχι, δηλαδή η πρόδοση είναι έναρξη πάλι των συνομιλιών από το 17 που είχαμε σταματήσει, μήπως προχωρήσουμε. Και αυτό νομίζω, εάν προχωρήσει και γίνει, μπορεί και να μην, γιατί στη ρητορική η Τουρκία επιμένει στα δύο κράτη, αλλά αν προχωρήσει και γίνει, ακριβώς επειδή η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα είναι προσιλωμένες στη Δύση, που σημαίνει έχει στήριξη από δυτικές δυνάμεις που θέλουν την ηρεμία στην περιοχή αυτή. Και από εδώ και πέρα θα δούμε αν πραγματικά, γιατί ξέρετε είναι πολύ απλό να δούμε, να λέμε ωραία, είμαστε έτοιμοι να πάμε ένα βήμα παραπέρα, που ήταν οι προσδοκίες έτσι, και από τη ναι, διακήρυξη των Αθηνών και πριν, ή θα συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Αλλά και εδώ πέρα θεωρώ ότι χτίζεται κάτι σιγά σιγά που δεν επιτρέπει στην Τουρκία όλα αυτά που θα ήθελε ενδεχομένως η τουρκική κυβέρνηση να προβάλλει, γιατί πολλά αφορούν την κοινή της γνώμη, και να επηρεάσει τις εξελίξεις με το έτσι θέλω, δεν την επιτρέπουν. Ναι, απλώς να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά, σε αυτό που λέτε τώρα, ότι το ένα και μοναδικό πρόβλημα που αναγνωρίζουμε εμείς, δηλαδή η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, από ό,τι φαίνεται ούτε σήμερα θα τεθεί στο τραπέζι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι λένε και οι δύο πλευρές, δεν θα συζητηθεί καν. Άρα, το νόημα ποιο είναι, να συζητήσουμε τα υπόλοιπα, να ακούει τώρα ο Μητσοτάκης Ερντογάν να του λέει δύο κράτη στην Κύπρο, να του λέει και την Γαλάζια Πατρίδα, να του λέει ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι δικά μας. Τι νόημα έχει? Και η πρόθεση ότι καθόμαστε να συνομιλούμε και να ακούμε ένας τον άλλον είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Κρατάει τους διεύρους επικοινωνίας. Δεν λέω να μην συνομιλούμε και να μην συναντιόμαστε ως κράτη ενώ και ως πρωθυπουργοί, πρόεδροι. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτό το πράγμα να δρομολογηθεί μια λύση κάπως, να απεμπλακούμε από όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνουμε, θα σταματήσουμε να συνομιλούμε και έτσι τι? Δηλαδή θέλω να πω ποια είναι η άλλη εναλλακτική λύση. Εγώ δεν τη βλέπω. Τι σημαίνει αυτό? Παράλληλα που συνομιλούμε, ανακοινώνει ο Υπουργός Αμήνης ότι αγοράζουμε άλλο Μπελαρά. Ξέρουμε υπάρχουν τα σχέδια με τα F-35 και οτιδήποτε άλλο, η αποτροπή συνεχίζεται. Δεν έχει αυτό σταματήσει. Όχι, δεν έχει σταματήσει. Όλο αυτό άλλο τώρα που μπορεί να ενοχλείται η Άγκυρα και να λέμε κοίταξε οι Έλληνες, συνομιλάμε και εξοπλίζουμε
εξαφανίζονται. Ναι, τη δουλειά μας κάνουμε, όπως και οι Τούρκοι κάνουν τη δικιά τους δουλειά. Αλλά ποια άλλη επιλογή υπάρχει παρά να υπάρχουν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, εφόσον υπάρχουν κοινά ζητήματα που μας αφορούν. Έτσι. Και νομίζω αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό μας ενισχύει, δηλαδή ιδιαίτερα εμάς, όταν μιλάω για την Αθήνα και η Κυπριακή Δημοκρατία, από την άποψη ότι πια συνειδητοποιούμε ότι έχουμε και υποχρεώσεις ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξωτερικά σύνορα, και δεν αφήνουμε αυτό το πεδίο στους Τούρκους μόνο. Έτσι που σου λένε ότι ναι, μεν ανήκουμε, δεν ανήκουμε, αλλά είναι και πολύ πιο μεγάλη και ισχυρή χώρα και ενδεχομένως έχει τη δυνατότητα για περισσότερο αλυσβερίση από ό,τι έχουμε εμείς με τους δυτικούς εταίρους. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά και κύριε Τριανταφύλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.